Είναι χαρά και τιμή μου να παραβρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση και να σας μιλήσω για το ρόλο και τη σημασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου στη σταδιοδρομία μου και στη ζωή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Πολυτεχνείου και της Σχολής και το διδακτικό προσωπικό για την τιμή και το προνόμιο που μου έδωσαν να παραβρεθώ σε αυτή την εκδήλωση. Φίτησα στη σχολή από το 1986 μέχρι το 1992. Θα θέλω να σας δώσω μία σύνοψη της δικής μου εμπειρίας από τη σχολή. Πολλά από τα πράγματα που θα ήθελα να πω καλύφθηκαν ήδη από τους προηγούμενους ομιλητές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα, την ευγνωμοσύνη μου προς το διδακτικό προσωπικό του Πολυτεχνείου, τους καθηγητές μας και τους ερευνητές. Κορυφαίοι επιστήμονες, ταλαντούχοι, εργατικοί, αφοσιωμένοι στο λειτουργήμα της διδασκαλίας και της καθοδήγησης των φοιτητών. Σας είμαι ευγνώμων. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω τους νέους φοιτητές να εκμεταλλευτούν και να εκτιμήσουν αυτό το θησαυρό, το ζωντανό θησαυρό των καθηγητών μας, οι οποίοι επίσης μας καθοδήγησαν πολύ αποτελεσματικά προς τις μεταπτυχιακές σπουδές, μας έδωσαν πολύ ακριβή ενημέρωση και μας ανέπτυξαν πολλά άλλα πράγματα που ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω σταδιοδρομία μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και να θυμηθώ τους συμφοιτητές μου που, όπως ακούσατε και από την κυρία Πετροπούλου, με στήριξαν και με βοήθησαν σε πολλούς τομείς της φοιτητικής μου ζωής και ιδιαίτερα με τη φιλία τους και με το ταλέντο τους και με τον ενθουσιασμό τους. Βλέπετε λοιπόν εδώ την εκδρομή μας από το 4ο έτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Όλα τα άτομα που βλέπετε στις φωτογραφίες συνέχισαν μεταπτυχιακές σπουδές και έκαναν εξαιρετικές σταδιοδρομίες στην Ακαδημία, στη Βιομηχανία, στα Οικονομικά, στη Wall Street. Και πάλι αυτό είναι μία μαρτυρία της ευρείας εκπαίδευσης που μας έδωσε η Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Κάναμε επίσης πολλές άλλες εκδρομές, συνήθως στις διακοπές μετά από την εξεταστική περίοδο. Και έτσι γυρίσαμε πολλά μέρη της Ελλάδας και περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές. Αφού το αποφύτησα, έκανα αίτηση και με δέχτηκε το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ. Έφτασα στο Μπέρκλεϊ με έναν επίσης πολύ ταλαντούχο συμφοιτητή, τον Ιάσονα Βασιλείου. Και φτάνοντας εκεί, βρήκαμε τον συμφοιτητή μας, που τον βλέπετε εδώ με το κίτρινο πουλόβερ στη φωτογραφία, τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος, όντας εξαιρετικά πρικισμένος, είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο σε 3,5 χρόνια και επομένως μας περίμενε εκεί. Την πρώτη χρονιά, το αερινό εξάμηνο, πήρα ένα μάθημα πάνω στη φυσική των ακτίνων Χ και υπεριόδους ακτινοβολίας, και αποφάσισα να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση για τη διδακτορική μου έρευνα και έκανα την διδακτορική μου έρευνα στο εργαστήριο Advanced Light Source, το οποίο είναι ένας επιταχυντής ηλεκτρονίων, ένα συγχροντρόνιο, το οποίο είναι και μια πολύ δυνατή πηγή ακτίνων Χ. Ορισμένες πληροφορίες για τον τομέα αυτό της έρευνας και τεχνολογίας στο φάσμα του υπεριόδους και των ακτίνων Χ, ειδικά για τους νεότερους φοιτητές που ίσως θέλουν να ακολουθήσουν, είναι η περιοχή ενεργειών του φάσματος, όπου οι ενέργειες είναι συγκρίσιμες με τις ηλεκτρονικές ενέργειες του ατόμου. Ή αν προτιμάτε, τα μήκη κύματος είναι συγκρίσιμα με τις διαστάσεις του ατόμου και των μορίων. Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακτινοβολία για έρευνες της ατομικής δομής και μοριακής και ηλεκτρονικής δομής της ύλης, επίσης για πολλές άλλες εφαρμογές για τις οποίες θα μιλήσω σύντομα, αστροφυσική, ηλιακή φυσική, τηλεσκόπια που παρατηρούν τον ήλιο και το σύμπαν στο φάσμα των ακτίνων Χ και άλλες εφαρμογές υψηλής ενέργειας. Μία συγκεκριμένη εφαρμογή που του βλέπετε στην διαφάνεια φωτολιθογραφία, τη θεωρώ πολύ σημαντική για τον τομέα της τεχνολογίας, είναι ουσιαστικά η διαδικασία της εκτύπωσης των microprocessors, των microchips των υπολογιστών μας. Επομένως, χρησιμοποιώντας ακτινοβολία
μικρών μήκων κύματος, μπορεί κάποιος να απεικονίσει microchips, να φτιάξει microchips τα οποία έχουν πολύ μικρές διαστάσεις. Και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ δυνατή μνήμη. Ασχολούμαι με αυτή τη τεχνολογία από το 1999, όπου έφτασα στο εργαστήριο του Λίβερμορ στην Καλιφόρνια, ξεκίνησα την εργασία μου. Μία συνεργασία πανεπιστημίων και εργαστηρίων και επίσης μαζί χρηματοδοτούμενοι από κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Αμερική πρωταρχικά, αλλά επίσης και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη. Με αυτή τη τεχνολογία έχουν φτιαχτεί κυκλώματα με διαστάσεις 8 νανομέτρων, νανομετρικές διαστάσεις. Μία πραγματική επανάσταση στην τεχνολογία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών που οδήγησε επίσης σε πρόοδο σε πολλούς άλλους τομείς της τεχνολογίας. Τώρα, για να φτιαχτούν αυτά τα οπτικά συστήματα που λειτουργούν στο φάσμα των ακτίνων Χ, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Τις βλέπετε στη διαφάνεια. Η πιο σημαντική είναι ότι απαιτούνται, οι φακοί δεν λειτουργούν γιατί η ακτινοβολία απορροφάται από τους φακούς. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανακλαστικά καθρέπτες, ανακλαστικά συστήματα, όχι διαθλαστικά. Για να δημιουργηθούν τα οπτικά αυτά συστήματα. Συν όλες οι άλλες οι λειτουργίες που βλέπετε στη διαφάνεια. Η πιο σημαντική τεχνολογία μέσα σε αυτό το τομέα των οπτικών συστημάτων ακτινών Χ, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία και την κατασκευή οπτικών συστημάτων σε αυτό την περιοχή του φάσματος, είναι η τεχνολογία των πολυστρωματικών μεμβρανών ή πολυστρωματικών καθρεπτών, αν θέλετε, η οποία επιτρέπει να φτιάξουμε καθρέπτες μεγάλης απόδοσης, φακούς, ανακλαστικούς φακούς, αν θέλετε, στην περιοχή των ακτίνων Χ και του υπεριόδους. Αποτελούνται από νανομετρικά στρώματα υλικών που πρέπει να τα κατασκευαστούν με καταπληκτική ακρίβεια εκατοστών του νανομέτρου και να τοποθετηθούν σε κυρτές επιφάνειας γυαλιού, το οποίο έχει γυαλιστεί πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το τομέα έχω αφιερώσει την καριέρα μου στο να αναπτύσσω και να βελτιώνω την απόδοση αυτών των ανακλαστικών καθρεπτών που επίσης λειτουργούν και ως ανακλαστικά φίλτρα, γιατί όπως βλέπετε απομονώνουν μία μπάντα ενεργειών και απορρίπτουν όλες τις υπόλοιπες. Πολύ σύντομα πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα φίλτρα. Ευχαριστώ. Και αυτοί οι καθρέπτες, τους βλέπετε εδώ στο τηλεσκόπιο Solar Dynamics Observatory της NASA. Τέσσερα τηλεσκόπια, το κάθε τηλεσκόπιο απεικονίζει τον ήλιο σε δύο χρώματα, σε δύο μήκη κύματος των ακτίνων Χ και του υπεριόδους. Και στο βάθος βλέπετε τους καθρέπτες αυτούς στο εργαστήριό μου όταν τους ετοιμάζαμε. Γιατί μας ενδιαφέρει να παρατηρήσουμε τον ήλιο? Ο ήλιος είναι μία ιονισμένη μάζα, η οποία κυβερνάται από ένα πολύ πολύπλοκο μαγνητικό πεδίο. Παρατηρώντας τον ήλιο σε συγκεκριμένες ενέργειες ιονισμού, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να προβλέψουμε καλύτερα φαινόμενα όπως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι ηλιακές εκτοξεύσεις μάζας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις τηλεπικοινωνίες, τις δορυφορικές, το δίκτυο ηλεκτρισμού, την ασφάλεια των αστροναυτών, την ασφάλεια της αεροπορίας και πολλές άλλες εφαρμογές που έχουν σημασία στη ζωή μας. Εδώ απλώς σας έδειχνα την ιστορική εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια και βλέπετε πώς προόδευσε η τεχνολογία της κατασκευής αυτών των πολυστρωματικών μεμβρανών και οδήγησε σε καλύτερη απεικόνιση της ατμόσφαιρας του ήλιου. Τελευταία διαφάνεια. Το τηλεσκόπιο λοιπόν αυτό, το Solar Dynamics Observatory, εκτοξεύτηκε το 2010 και έκτοτε κάθε μέρα εκπέμπει 2 terabytes κάθε μέρα από data. Και με συγχωρείτε, παράγει εικόνες του ήλιου. Πρέπει να χαμηλώσω τον ήχο. Παράγει εικόνες του ήλιου κάθε 10 δευτερόλεπτα και μας δίνει αυτή την εκπληκτική λεπτομέρεια, χρονική και τοπική
του μαγνητικού πεδίου, με αυτές τις γραμμές ιονισμού που βλέπετε, του μαγνητικού πεδίου του ήλιου και των φαινομένων που κυβερνούν τον ήλιο. Ακολούθησε μία σειρά από άλλους δορυφόρους που φτιάξαμε, οι οποίοι απεικονίζουν τον ήλιο σε 6 διαφορετικά μήκη κύματος με ένα τηλεσκόπιο, οι οποίοι επίσης έχουν ξεκινήσει να εκτοξεύονται από το 2016 και ήδη βρίσκονται στο διάστημα, οι πρώτοι. Θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας ότι στη μυθολογία μας ο Ίκαρος προσπάθησε να φτάσει πολύ κοντά στον ήλιο και οι θεοί τον τιμώρησαν, έλειωσαν τα φτερά του, γιατί τόλμησε να φτάσει πολύ κοντά στον ήλιο. Σήμερα, με την τεχνολογία των τηλεσκοπίων που μπορούμε να φτιάξουμε, μπορούμε να πλησιάσουμε τον ήλιο και να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του χωρίς να λιώσουν τα φτερά μας. Όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η διαδρομή ξεκίνησε για μένα και έγινε δυνατή με τη φοίτησή μου και με τις βάσεις και με την ευρύτητα των σπουδών, όπως ακούσατε από άλλους ομιλητές που μας έδωσε το Πολυτεχνείο, και πάλι είμαι παντοτινά ευγνώμων στη σχολή μας. Ευχαριστώ.